Πάσχα στη Βόρεια Εύβοια. Ελάτε μαζί μας να δείτε τα ήθη αυτού του φοβερού τόπου. Πάμε να δούμε. Κάθε Πάσχα η Βόρεια Εύβοια γεμίζει με φίλους και επισκέπτες που είτε έρχονται για να έρθουν στην προσωπική τους πατρίδα που είναι η Βόρεια Εύβοια, είτε διάφορους ταξιδιώτες που έρχονται να περάσουν τις διακοπές του Πάσχα ήρεμα, διασκεδαστικά και πάνω απ' όλα πανέμορφα. Στους ναούς μας επικρατεί μαγική, κατανυχτική ατμόσφαιρα. Στα χωριά, κάθε Μεγάλη Παρασκευή, γίνεται η καθιερωμένη περιφορά του επιταφείου γύρω-γύρω από το χωριό σαν ευλογία. Βρισκόμαστε στη Βόρεια Εύβοια, στο χωριό Άγιος, όπου εδώ την Κυριακή του Πάσχα έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο έθιμο, τα αερόστατα και το κάψιμο του Ιούδα. Είμαστε στον Άγιο, ετοιμάσαμε τον Ιούδα για να τον κάψουμε στο έθιμο με τα αεροστατάκια που έχουμε κάθε χρόνο στο χωριό μας. Εκπροσωπώ τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίου. Το έθιμο αυτό το έχουμε πάρα πολλά χρόνια. Ο Κύριος είναι έτοιμος προς καύση. Η γιορτή γίνεται την Κυριακή του Πάσχα ανήμερα το απόγευμα. Προηγείται η καύση του Ιούδα και μετά το έθιμο του πετάγματος των αεροστάτων. Και χειροποίητων των μεγάλων και μικρών που δίνουμε δωρεάν στον κόσμο. Αν ποτέ βρεθείτε στην περιοχή μας, θα είναι πολύ όμορφο να έρθετε να το παρακολουθήσετε. Κολλάμε μια με την άλλη, μετά την κολλάμε με την άλλη δύο. Δίπλα με την άλλη δύο, εγώ έχω πολύ πολύ μέρα, θα κάνουμε τις πόλεις έρευνα. Δεν έχει μείνει κάποιος συγκεκριμένος λόγος ότι γινόταν για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. Από εικασίες και από παλιές ιστορίες θεωρείται ότι το έκαναν είτε τα παλιά χρόνια όταν έρχονταν πειρατές ή οι Τούρκοι ζήγωναν τα χωριά, πετούσαν αερόστατα για να το πουν, σαν σημάδι δηλαδή. Και άλλοι πάλι λένε ότι πετάνε τα αερόστατα τη μέρα της Ανάστασης για να ευχαριστούμε τις ψυχές που είναι στην ουρανό. Και την Ανάσταση το βράδυ, ο νυχτερινός ουρανός γίνεται μέρα από τα περιτεχνήματα και τα βαρελότα που υποδέχονται την Ανάσταση Χριστού. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων πατή. Ζωήν
χαρακτηριστικό που κάνει το έθιμο αυτό τόσο ωραίο και τόσο σπάνιο για τα δεδομένα της Ελλάδας είναι ότι εκτός από τα μικρά αερόστατα που φτιάχνουν, φτιάχνουν και πολύ μεγάλα, τεράστια, τους κομίτες όπως λένε. Πάμε να τα δούμε. Από τη Βόρεια Εύβοια, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Σας περιμένουμε όλους.